Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η σημερινή σας παρουσία περιποιεί η τιμή για την πόλη μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Γνωρίζετε τον ιστορικό πρωταγωνιστικό ρόλο της Καλαμάτας στον αγώνα για ανεξαρτησία και ελευθερία κατά την Επανάσταση των Ελλήνων του 1821. Το μεγάλο εκείνο αγώνα που ως αφετηρία είχε την Καλαμάτα. Την πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε στις 23 Μαρτίου 1821. Από εδώ που εστάλει το πρώτο διπλωματικό και συνάμα πολιτικό έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων, η περίφημη προκήρυξη στα ευρωπαϊκά σαυλά. Γι' αυτό η Καλαμάτα, η πόλη του πολιτισμού, η πόλη της ελευθερίας, τιμά ιδιαίτερα τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. Υπερήφανοι για το παρελθόν μας, προευόμαστε προς το μέλλον. Με ρομαντικό βλέμμα, η Καλαμάτα μετατρέπεται σταθερά σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό κέντρο της Νότιας Πελοποννήσου. Αυτή τη δυναμική της πόλης και της ευρύτερης περιοχής υπηρετούμε με συνέπεια. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ο Δήμος μας αποτελεί σημείο αναφοράς, διαθέτοντας σύγχρονες υποδομές, όπως υψηλό επίπεδο νοσοκομείο, πανεπιστημιακές σχολές, σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, το ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεθνές αεροδρόμιο Καλαμάτας, βέβαια η οικονομική κρίση το άφησε λίγο πίσω, αλλά θα επανέλθει, στρατηγική σημασία λιμάνι, μαρίνα σκαφών αναψυχής, σύγχρονος χώρος πολιτισμού, σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανική περιοχή, δίκτυο οπτικών ινών. Επίσης, στο Δήμο μας λειτουργούν τουριστικές και μεταποιητικές μονάδες, ενώ η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής προσελκύει το ζωηρό ενδιαφέρον επιχειρηματιών, ξένων αποστολών και σύγχρονων εργαζόμενων όπως οι ψηφιακοί νομάδες. Στο πλαίσιο αυτό κινούμαστε επιδιώκοντας την αξιοποίηση του γαστρονομικού μας πλούτου, την προβολή και ανάδειξη των ευληματικών προϊόντων μας, της ελιάς, του ελαιολάδου, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα μας. Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ευρύτερης περιοχής, επενδύοντας στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ιστορική μας κληρονομιά. Την υλοποίηση δεκάδων έργων με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κρατικούς, περιφερειακούς, ευρωπαϊκούς πόρους, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή μας, θα θωρακίσουν και θα ισχυροποιήσουν τη θέση του Δήμου μας στον σύγχρονο κόσμο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ο Δήμος Καλαμάτας δεν περιορίζει το ενδιαφέρον του μόνο στα τοπικά ή αν θέλετε στα περιφερειακά ζητήματα. Μας απασχολούν και οι αλλαγές στον κόσμο, που όμως έχουν επιπτώσεις στην πατρίδα μας και φυσικά στην Καλαμάτα. Και αναφέρομαι στην κλιματική αλλαγή. Για τον λόγο αυτό, βασικός στόχος για τη Δημοτική μας Αρχή, για το Δήμο μας, είναι η αντιμετώπιση και διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα και προετοιμαζόμαστε ώστε να διεκδικήσουμε την ένταξη της Καλαμάτας στο πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Ένα στόχος ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος που θα δώσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές και θα τοποθετεί την Καλαμάτα στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων, προωθώντας ένα νέο αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο. Δημιουργώντας παράλληλα και τις συνθήκες για μια νέα κοινωνία, για μια νέα πόλη πρότυπο. Η φιλοδοξία μας
να συμβάλλουμε στη δημιουργία της Καλαμάτας του μέλλοντος, διατηρώντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν υπερήφανος για την ιστορία μας. Εξαγόταν, κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους του λαού της Καλαμάτας και μου προσωπικά, σας ευχαριστώ θερμώς για την παρουσία σας στην πόλη μας και στα γένεια της έκθεσης ζωγραφικής υπό τον τίτλο «Μνήμων Φως» του Εικαστικού Δημοτικού Χρήστου Μποκόρου. Τα έργα που παρουσιάζονται αποτελούν υπόμνηση θυσία σε εκείνου που ξεσηκώθηκαν σε ένα αγώνα που φάνταζε καταδικασμένος. Υπόμνηση του δικού μας χρέους προς το 21 και στους πρωταγωνιστές του να διατηρήσουμε όλα όσα εκείνοι επέτυχαν. Την ελευθερία, την ανεξαρτησία, την εθνική ενότητα και αξιοπρέπεια. Υπόμνηση πως οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη, διότι αυτή είναι η καλύτερη επεξίδα για ένα ασφαλές ταξίδι στο μέλλον. Η έκθεση που εγενιάζεται σήμερα αποτελεί μια διαφορετική εικαστική ματιά στην ελληνική επανάσταση και εντάσσεται στο κεντρικό μας σχεδιασμό των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την απελευθέρωση της πόλης μας. Δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες μας, ιδιαίτερα στους νέους, για μια υψηλή πνευματική εμπειρία, συντελώντας έτσι τη διαμόρφωση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος μέσα από την επαφή με το σύγχρονο πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας. Εξοχότατε, κυρία Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Παναγιώτη Λαμπρινίδη, τον ζωγράφο κύριο Χρήστο Μποκόρο και τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαχρήστου, επιμελητή της έκθεσης. Θερμές ευχαριστίες και προς όλους τους παριστάμενους. Σας ευχαριστώ. Παρακαλείτε ο επιμελητής της έκθεσης, κύριος Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, να προσέλθει στο βήμα. Εξοχοντάτη, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, η έκθεση «Μνήμων Φως» που θα εγκαινιάσουμε σε λίγο περιλαμβάνει 26 έργα του Χρήστου Μποκόρου, τα οποία έχουν φτιαχτεί κατά τα τελευταία 20 χρόνια της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Τρία από αυτά είναι φτιαγμένα ειδικά για την επέτειο του 1821, για τα 200 χρόνια, και εκτίθενται για πρώτη φορά στην έκθεση εδώ. Από τα υπόλοιπα, κάποια έχουν εκτεθεί σε άλλες εκθέσεις ως σύνολα, κάποια έχουν εκτεθεί μεμονωμένα. Όλα όμως εδώ είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν μια νέα ιστορία. Η έκθεση αυτή δεν είναι μια έκθεση για την Ελληνική Επανάσταση. Είναι μια έκθεση η οποία υποδεικνύει έναν τρόπο για να ξαναδούμε σήμερα την Ελληνική Επανάσταση έξω από την λογική των επίσημων εορτασμών που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Ο τίτλος «Μνήμων Φως» συμβάλλει σε αυτή την προσέγγιση. Το απαιτούμενο για να μπορούμε να τιμήσουμε οτιδήποτε είναι να το θυμόμαστε. Για τον ζωγράφο, η μνήμη είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και προϋπόθεση για την εξέλιξη ανθρώπων και κοινωνιών. Ξεκινώντας από την ατομική μνήμη ως βασική προϋπόθεση αυτοκαθορισμού, φτάνουμε στην κοινή μνήμη που μπορεί να καθορίσει μια συλλογική συμπεριφορά. Η μνήμη, λοιπόν, δεν είναι μια επαιτειακή υποχρέωση, αλλά μια καθημερινή αναμέτρηση με το παρελθόν. Το φως του Μποκόρου δεν φωτίζει μόνο το παρελθόν, αλλά μεταφέρει τη μνήμη, καθιστώντας την κοινή για όλους. Λέγαμε πιο πριν συζητώντας ότι η πρώτη ερμηνεία του όρου μνήμων στην αρχαιολογική γραμματεία ήταν αυτός που μεταφέρει τις παραγγελίες στα συμπόσια, ήταν αυτός που θυμόταν τις παραγγελίες των συμμετεχόντων και τις μετέφερε για να ετοιμαστούν. Οπότε υπάρχει πάντα αυτό το στοιχείο της μεταφοράς. Από την άλλη, το κοινό, δηλαδή η έννοια της κοινότητας, είναι επίσης ζωτικής σημασίας και για την έκθεση και γενικότερα για το έργο του Χρήστου Μποκόρου. Οι ζωγραφισμένες σημαίες που θα δείτε να δεσπόζουν στον χώρο της έκθεσης, κάποιες μάλιστα είναι φτιαγμένες ειδικά για την έξοδο του Μεσολογίου, οπότε είναι ακόμα πιο συγκινητικές την περίοδο αυτή. Είναι για τον Μποκόρο ένα κατεξοχήν σύμβολο κοινότητας και συλλογικής δράσης. Τα πράγματα
που είναι τοποθετημένα πάνω του, που στα λουλούδια που βλέπετε πίσω μου, άλλες φορές κεράκια, άλλες φορές καντιλάκια, είναι ανθρώπινα αναθήματα που συντελούν στην μνήμη των ανθρώπων που έχουν φύγει. Εγκαινιάζω σήμερα την έκθεση του Χρήστου Μποκόρου, Μνήμων Φως, στην Καλαμάτα, μια πόλη απόλυτα συνδεδεμένη με το ξέσπασμα της Εθνεγερτήριας Επανάστασης. Μια πόλη που κρατάει ζωντανή τη θύμηση εκείνου του πρωινού της 23ης Μαρτίου 1821, όταν οι Έλληνες αγωνιστές ανάγκασαν τον Τούρκο διοικητή Σουλεϊμάν Αρναούτογλου να παραδοθεί. Εκείνης της περίλαμπρης ημέρας, που η Μεσσηνιακή Γερουσία με την προκήρυξή της προειδοποίηση στις ευρωπαϊκά αυλάς, γνωστοποίησε στους χριστιανικούς λαούς την απόφαση του έθνους να αποτινάξει το ζυγό της Οθωμανικής τυραννίας, ζητώντας τη συνδρομή τους. Έχει ισχυρό συμβολισμό η παρουσίαση στην Καλαμάτα της έκθεσης ενός δημιουργού που με τα έργα του αποτείνει φόρο τιμής στο κοινό και το κύριο, για να χρησιμοποιήσω δικά του λόγια. Το κοινό, του τέστην το νήμα που μας συνδέει και μας ενώνει στον παλαιότατο κοινοτικό μας βίο. Και το κύριο, την ουσία αυτού του βίου, την επανέβρεση της ιερότητάς του. Μιας ιερότητας που συμπυκνώνεται στην ταπεινότητα και τη λιτότητα, αλλά και στην ενατένιση του υψηλού, στην επίμονη αναζήτησή του. Τα έργα του Χρήστου Μποκόρου φέρνουν στο νου το στίχο του Διονυσίου Σολομού από τις Ελεύθερους Πολιορκημένους. Ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κέρμο. Τα κεράκια που καταβγάζουν το σκοτάδι σε πολλά από τα έργα του, η φλόγα ενός καντιλιού δίπλα στο πρόσφορο και το ποτήρι με το κόκκινο κρασί, το φως που σιγοτρέμει πάνω σε μια φθαρμένη από τη χρήση ελληνική σημαία, δηλώνουν για μένα το θρίαμβο της ζωής όχι μόνο πάνω σε όσα την απειλούν, αλλά κυρίως σε όσα την ευτελίζουν. Συμβολίζουν την κατήσχηση της ύπαρξης επί της ανυπαρξίας, τη στερεότητα του νοήματος έναντι της συνεχούς διαρροής του. Στην ταπεινή τους λάμψη συμπυκνώνεται η έννοια του καλού καγαθού, η ενδιάθετη λαχτάρα του ανθρώπου για πνευματική ανάταση και υπέρβαση. Και είναι ακριβώς αυτή η ανάγκη για υπέρβαση που όθησε τους αγωνιστές της Επανάστασης, τους απλούς, τους αφανείς, να ξεπεράσουν το φόβο, να ψηφίσουν την τουρκική υπεροπλία, να εξεγερθούν. Ο Χρήστος Μποκόρος ζωγραφίζει σημαίες ελευθερίας, άνθη λεμονιάς και πορτοκαλιάς, ταπεινά αντικείμενα του καθημερινού βίου πάνω σε καμβά, σε φθαρμένα ξύλα, σε κάθε λογής επιφάνεια. Η μνήμη, μνήμη ηρώων και ταπεινών ανθρώπων, είναι το εμπείρευμα που κινητοποιεί τη ζωγραφική πράξη. Μνήμη αναστάσιμη, επικλητική, που ξαναζωντανεύει το παρελθόν στο χωροχρόνο του παρόντος. Μνήμη που πυροδοτεί τη φαντασία σε μια κοινή αναζήτηση του πνευματικά ουσιώδους, της αιωνιότητας και της αλήθειας των πραγμάτων. Σε αυτά τα συγκινητικά, παρηγορητικά, ηθικά διαπλαστικά έργα, η τέχνη συνδιαλέγεται με το φως και το σκοτάδι της ιστορίας, με τον πόνο και την ελπίδα των ανθρώπων, μετατρέποντας τη μνήμη σε μνημείο, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο ζωγράφος. Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις, έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης. Αυτή η αντίληψη της γενιάς του 30 διαπερνά και το έργο του Χρήστου Μποκόρου. Με τα ελάχιστα καταφέρνει να δημιουργήσει το μείζον. Τον ευχαριστούμε.